Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφωνεί τον σχετικό λόγο στο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου Ερντογάν. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τους όρους, αλλά εκείνο που προέχει είναι η βούληση το να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις μας, που ούτως ή άλλως είμαι βέβαιος θα τις φτιάξουμε ξανά, αλλά γιατί εκεί είναι το μέλλον του τουρκικού κράτους και ιδίως του τουρκικού λαού. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός ταιριάζει στον τουρκικό λαό. Μπορεί να βρει μέσα στην Ευρώπη το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας που μπορεί να κατακτήσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μέσα στην παγκοσμιοποίηση και τους κινδύνους που συνεπάγεται όλη αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση, τις οποίες τις συνέπειες καθένας υπό διαφορετικές εκδοχές βεβαίως σήμερα ζει. Εμείς οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε από τους ευρωπαϊκούς λαούς, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και είμαστε έτοιμοι να τη βοηθήσουμε. Αυτό το κλίμα, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να σηματοδοτήσουμε σήμερα από εδώ. Αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε στις συναντήσεις μας από τώρα και στο μέλλον. Τους αναλέω για μια ακόμα φορά, αφού το είπατε κι εσείς. Δεν πρέπει ό,τι μας δίχασε να προσδιορίσει το μέλλον μας. Συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στους λαούς μας, πρέπει να στηριχθούμε πάνω σε εκείνο που μας ενώνει. Και ακόμα μια φορά το λέω. Αυτά που ενώνουν τα συμφέροντα των δύο λαών μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να μας διχάζουν, πολλές φορές από παρεξηγήσεις μάλιστα. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω εσάς και την κυρία Ερντογάν ακόμα μια φορά. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και σας εύχομαι καλή δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων σας. Υπό δύσκολες συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε και που εσείς έχετε αποδείξει ότι έχετε και τη δύναμη και τη φρόνηση να αντιμετωπίζετε. Και ευχόμαστε ο ελληνικός λαός στο φίλο τουρκικό λαό να έχει το μέλλον που του αναλογεί και που του ταιριάζει, τόσο στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ερντογάν, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, είδαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προσφωνεί τον Ερντογάν στο απόψινό δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Σήμερα ας δούμε ποια είναι τα κυριότερα μέχρι τώρα σημεία. Να πούμε καταρχάς ότι εκπρόσωπος του State Department σε ανακοίνωση για τις δηλώσεις Ερντογάν όσον αφορά το θέμα αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, τόνισε ότι δεν είναι σύμφωνος με μια τέτοια κατεύθυνση και ότι δεν πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Επίσης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι όλες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων μετά την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα ζήτησε τον τερματισμό των Τούρκων παραβιάσεων στο Αιγαίο. Από πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε στη θέση του για επικαιροποίηση της συνθήκης με αιχμή τη Δυτική Θράκη και επανέλαβε τις θέσεις που ανέπτυξε και στο Προεδρικό Μέγαρο νωρίτερα ενώπιον του Προκόπιου Παυλόπουλου, όπου εκεί θα δούμε σε λίγο τι έγινε, εάν βεβαίως δεν υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον απευθείας από το Προεδρικό Μέγαρο. Συνάντηση στην οποία λοιπόν επικράτησε ένταξη μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, με τον Ερντογάν. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά εδάφη γειτονικών χωρών. Αντιμετωπίζουμε συνεχείς προκλήσεις στην περιοχή μας και σε αυτή την περίοδο είναι ακόμη πιο σημαντικό να ενισχύσουμε τους διάβλους επικοινωνίας μας, τόνισε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού με την Τουρκία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Ερντογάν επανήλθε στο θέμα του αρχιμουφτή στη Δυτική Θράκη, τονίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι
Το ζήτημα είναι ότι ο μουφτής δεν είναι εκλεγμένος και αυτό συνιστά μία πληγή. Θεωρώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δώσει μία λύση στο ζήτημα. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επέριψε ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων και για το γεγονός ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες δεν έχουν τελεσφορήσει. Επίσης, όσον αφορά τώρα το θέμα των πραξικοπηματιών των αξιωματικών οι οποίοι κρατούνται στην Ελλάδα, ανέφερε: ελπίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα ακούσει το αίτημα για έκδοση των 10 πραξικοπηματιών. Πάμε να δούμε Ερντογάν τώρα, ο οποίος μιλάει στο Προεδρικό Μέγαρο απευθείας και με μετάφραση. Ιδιαιτέρως όπως εξέφρασε και ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με προβλήματα στην περιοχή μας, η συνεργασία μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Πλέον μεταξύ μας υπάρχουν πολλά πεδία συνεργασίας στον τουρισμό, στο στρατιωτικό πεδίο, στο οικονομικό και σε άλλα πολλά, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν συμπολίτες μου οι οποίοι κάνουν επενδύσεις και τους συναντώ τακτικά και μαθαίνω τις σκέψεις τους σχετικά με τις επενδύσεις που κάνουν στη χώρα σας. Όταν μου εκφράζουν την ικανοποίησή τους, σκεφτόμαστε τι άλλο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Κοιτώντας προς το μέλλον, σκεφτόμαστε ότι πρέπει πλέον να διδαχθούμε από το παρελθόν. Αν λάβουμε τα μαθήματα του παρελθόντος, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Όμως, αν λάβουμε τα σωστά μηνύματα από το παρελθόν, θα οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτή τη στιγμή, είτε οι επενδυτές στην Ελλάδα, είτε οι επενδυτές στην Τουρκία μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν επενδύσεις ακόμα και σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο μιας αμοιβαία αποφελούς συνεργασίας να χτίσουν ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο της ενέργειας υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε από κοινού, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο αφενός με τον αγωγό TAP-TANAP, αφετέρου με τους ενεργειακούς πόρους, το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα τόσο για θέρμανση όσο και για βιομηχανικές χρήσεις, βλέπουμε ότι αποτελεί μια σημαντική υποδομή για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Στην πολιτική, στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και εκφράζω τις ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά γι' αυτό. Βεβαίως, οικοδομώντας το μέλλον, ένα από τα βήματα που θα κάνουμε μαζί είναι και η συνεργασία μας και η αλληλεγγύη μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνεργασία. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία τόσο εξ ονοματός μου όσο και εξ ονοματός της συζύγου μου και της αποστολής μου. Θέλω να ευχηθώ ένα καλό βράδυ και καλή όρεξη. Λοιπόν, είδαμε τον Ερντογάν να ανοίγει θέματα επενδύσεων, να ανοίγει θέματα συνεργασίας στον οικονομικό τομέα, να μιλάει για ενεργειακές επενδύσεις. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον Αντώνη Μακρύ που είναι σήμερα μαζί μας, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Αντώνη, ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδαμε τον Ερντογάν να λέει τώρα. Δεν είπε και πολλά. Ναι. Έτσι. Ας χαρακτηρίσουμε μερικά πράγματα γιατί σίγουρα θα προκύψουν στη συνέχεια. Ναι. Καταρχάς,
στη ζωή μας, ένας φίλος μου πολύ σοφός για μένα, ναι, μου έχει πει ότι εχθρός μπορείς να κάνεις εύκολα, φίλους δεν μπορείς να κάνεις εύκολα. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε σαν από τη ζωή, γιατί όλα τα θέματα λύνονται, έχουν λυθεί στη ζωή πριν από εμάς, είναι όπως η θάλασσα ο εχθρός. Δεν πρέπει να τον φοβάσαι, πρέπει να τον σέβεσαι. Και για να το βάλω στην αγορά, γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι να λέω θέματα εκτός αγοράς. Στην αγορά πώς το κάνουμε αυτό? Τον πελάτη, λέει, τον έχεις, ναι, στις 45 μοίρες. Είναι αυτό που μαθαίνουμε στους καινούριους πολιτές. Τον ελέγχεις, ανοίγεις τα χέρια στους 45 μοίρες και τον ελέγχεις, άντε ορθή γωνία, και τον έχεις εκεί μέσα και παίζει. Άρα συμφωνώ ότι τον καλέσαμε στη χώρα μας. Άλλωστε από το τηλέφωνο ή από τα mail ή από τα καινούργια κοινωνικά δίκτυα όλοι κάνουν τους μάγκες. Στο face to face είναι μια διαφορετική κατάσταση. Και τον εχθρό σου πρέπει να τον συζητάς. Δεν θα τον αφήσεις να περάσει. Να βάλω και δύο άλλα πράγματα. Ποιο είναι το λάθος του κυρίου Ερντογάν, με όλο το σεβασμό, ένας σοβαρός, ισχυρός πρόεδρος μιας γείτονος χώρας. Άρα πρέπει να τον κοιτάμε με πολύ σεβασμό. Θέλω να του πω ένα λάθος που κάνει και δεν θα με ακούσει βέβαια, απλώς θα τα ακούσουν οι φίλοι μας που μας ακούνε. Ετοιμάζει μια χώρα δεμένη προεδροκεντρικά, μια χώρα η οποία δεν ελεγχόταν ποτέ σε τέτοια απόλυτη φάση, για τον επόμενο πρόεδρο, ο οποίος ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής θα την πάει και θα την έχει δεμένη από τη μύτη, όπως είχαν παλιά δυστυχώς στις αρκούδες. Το δεύτερο που θέλω να του πω, πρέπει να διαβάζει, είπε κάτι για την ιστορία. Εγώ θέλω να του πω κάτι, εμάς σαν άνθρωποι που σπουδάσαμε, αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις το μέλλον σου. Και η ιστορία τι λέει? Αν διαβάζει κάποιος αρχαία τραγωδία, φαντάζομαι ο κύριος πρόεδρος θα έχει εντρυφήσει στο είδος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχει εντρυφήσει. Στην αρχαία τραγωδία λοιπόν τι γινότανε? Όταν ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, αισθανόταν Θεός, έβγαινε και ένα ξύλο πάνω από τη σκηνή, ο απομηχανής Θεός του ρίχνει ένα κεραυνό στο κεφάλι, πάρ' το κάτω. Αυτό είναι μεγάλη διδαχή. Μόλις αισθανθείς απόλυτος κυρίαρχος, χάνεις τη γη από τα πόδια σου. Όλα αυτά, αν τα μαζέψεις, λέει τι θα έπρεπε ή τι θα έπρεπε να σκεφτεί ή τι θα έπρεπε να σκεφτούμε ή πώς θα έπρεπε να το χειριζόμαστε το θέμα. Ξαναλέγοντας, δεν φοβάσαι κανέναν. Τον εχθρό σου πρέπει να τον έχεις μπροστά, εχθρό με την καλή έννοια του όρου, γιατί νομίζω η πολιτική μας χωρίζει, η θάλασσα μας ενώνει και οι λαοί μας είναι ενωμένοι. Απλώς οι διάφορες πολιτικές μας χωρίζουν. Άρα νομίζω ότι στο καινούριο πεδίο που θα δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια, γιατί κανείς μας δεν είναι αθάνατος, θα υπάρχει μια διαφορετική σχέση από μια συμπεριφορά χωρών, θα έλεγα, να μην το πω της χώρας μας ή της χώρας τους, τελείως διαφορετική. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα νωρίτερα τι είπε ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων στη δική του ομιλία και στις απαντήσεις που έδωσε. Πάμε να δούμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι σημαντικό που σας καλωσορίζω ως για πρώτη φορά αρχιστός πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μια επίσκεψη προέδρου της Τουρκίας μετά από 65 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δική μου επιθυμία είναι οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε ένα κλίμα συνεννόησης και καλής γειτονίας. Πιστεύω βαθιά στην ελληνοτουρκική φιλία, στην φιλία των λαών μας, και άλλωστε ως Πρωθυπουργός το έχω αποδείξει αυτό. Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην περιοχή μας, με εντάσεις αλλά και προκλήσεις μεγάλες, όπως προσφυγική κρίση, η κρίση στη Συρία και η ένταση το τελευταίο διάστημα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, πιστεύω ότι ευθύνη μας είναι να οικοδομήσουμε τη συνεννόηση και το διάλογο για να βρούμε λύση σε σύνθετα προβλήματα και σύνθετες προκλήσεις. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο ενεθάρρυνα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας προσκαλέσει, διότι δεν είναι ιστορική μόνο η επίσκεψη αλλά και η πρόσκληση που σκοπό έχει να επιδιώξουμε
να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας και όχι να υψώσουμε τύχη. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι και ο δικός σας σκοπός. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ως μηχανικός που είμαι, ξέρω καλά ότι για να χτίσουμε γέφυρες πρέπει να τις χτίσουμε σε σταθερά θεμέλια. Και σταθερά θεμέλια στις σχέσεις δύο χωρών είναι ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες και στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων στο ξεκίνημα ο Πρωθυπουργός. Αντώνη μου, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο είναι από τα σημαντικότερα της σημερινής βραδιάς, του σημερινού απογεύματος, και είναι η δήλωση η οποία προήλθε από το State Department, όπου εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκάθαρα το State Department έκανε μια αρνητική δήλωση σε σχέση με όλα όσα προσπαθεί να τεκμηριώσει και να αναπτύξει ο Ερντογάν στο θέμα της επικαιροποίησης της συνθήκης της Λοζάνης. Τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ? Ότι η υποστήριξη εθνικής κυριαρχίας όλων των χωρών της περιοχής, μεταξύ αυτών της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ζήτημα αρχής για τις ΗΠΑ. Διεμήνυσε σήμερα το απόγευμα αξιωματούχος του State Department, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ερντογάν με τις οποίες αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Αμερικάνος αξιωματούχος παρέπεμψε στην την τουρκική κυβέρνηση για περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας. Πρόκειται για ένα γύρο μήνυμα ότι σχέση καλής γειτονίας είναι προαπαιτούμενο για την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας, απέστειλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε προηγουμένως. Το στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές, αναφέρθηκε ότι όλες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες. Λοιπόν, πώς βλέπουμε αυτή την παρέμβαση των Αμερικανών σε σχέση με την προσπάθεια του Ερντογάν να ανοίξει θέμα συνθήκης Λοζάνης? Εγώ θέλω να πω μια φράση που λέγανε οι αρχαιότεροι ημών. Αγάπω το φίλο σου με τα αλατώματά του. Ναι. Αυτό η Αμερική θεωρώ ότι είναι μια φίλη χώρα. Ναι. Με πολλά θεματάκια μπροστά που μπορείς να πεις. Ναι. Αλλά έδειξε επίσης δύο άλλα πράγματα με την τοποθέτηση. Πρώτον, ναι, ότι οι γεωπολιτικές στρατηγικές τοπικές που δημιουργούνται από τοπικές ηγεσίες στην περιοχή μας, ιδιαίτερα που αυτό συζητάμε, και οι πολιτικές είναι πολύ ρηχές. Η ηγεσία είναι ευρύτερη και η γεωπολιτική στρατηγική γίνεται από χώρες που έχουν λεφτά, στρατό και δύναμη. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να μιλάμε μεταξύ μας, να εσείς οι δημοσιογράφοι με την καλή έννοια του όρου να έχετε να γράφετε και εμείς να ακούμε, να διαβάζουμε, να πελαγώνουμε και να λέμε ουφ ή δόξα τω Θεώ αντίστοιχα. Ναι. Λέγαμε χθες λοιπόν ότι η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον πρόεδρο Τραμπ έδωσε την αφορμή στο να κάνει κατευθείαν ο Ερντογάν μια αρνητική δήλωση, να μιλήσει ότι αυτό ενισχύει την τρομοκρατία. Σήμερα επίσης επανέλαβε τις θέσεις αυτές. Βεβαίως υπήρχαν και αντίστοιχα αρνητικά σχόλια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Μακρόν, από τη Γερμανία. Να δούμε όμως τι είπε και ο Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε σχετικά. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι εμείς στην παρούσα φάση έχουμε καλλιεργήσει άριστες σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, όσον αφορά την απόφαση Τραμπ να αναγνωριστεί η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους, ότι η Ελλάδα είναι σταθερά προσιλωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία για δημιουργία δύο κρατών. Έχουμε βαθιές ρίζες με τον αραβικό κόσμο και φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η απόφαση Τραμπ είναι μια απόφαση που δεν συμβάλλει στην υπόθεση της ειρήνης σε μια εύθραυστη περιοχή, δήλωσε ο κ. Τσίπρας. Αυτό, Αντώνη, αισθάνεσαι ότι μπορεί να επηρεάσει το μήνα του μέλητος που έχουμε με τη ΣΥΠΑ και, και το Ισραήλ σε μια ιδιαίτερα έτσι πολύ κρίσιμη περίοδο την οποία διανύουμε? Κοιτάξτε, το είχαμε πει και προεκλογικά από τις εκλογές των ΗΠΑ, ο κύριος πρόεδρος της Αμερικής εξελέγει για ένα απλό λόγο. Να ξαναθέσει τα θέματα, ίσως άγαρμα, αλλά καταληκτικά σε καινούργιες βάσεις. Γι' αυτό είδαμε, το είχαμε πει και μαζί πριν τις εκλογές, όπου είχαμε πει και μαζί ότι εγώ τουλάχιστον έλεγα ότι ο κύριος Τραμπ θα εκλεγεί βάσει των συνθήκων που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Άρα αυτό που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο, μια αποκάλυψη των πραγματικών αιτίων που υπάρχει ένας ισχυρός πρόεδρος, κατά την άποψή μου, σε μια ισχυρή χώρα, για να επανατοποθετήσει πάρα πολλά πράγματα.
Το άλλο που θέλω να πω και ακουμπάει και σε εμάς, είναι ότι εμείς καλά θα κάνουμε, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοτελή στρατηγική, γεωπολιτική, και να προσέξουμε να ακουμπάμε εκεί που μπορούμε να βοηθηθούμε. Είναι πολύ μεγάλη διπλωματία να κρίνεις το πεδίο, να δεις όλο το παζλ και να ακουμπήσεις τα πιόνια τα οποία σε ενδιαφέρουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αισθάνομαι ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στην περιοχή ως περιοχή που δημιουργούμε σταθερότητα, έστω και αν έχουμε τα ιστορικά μας προβλήματα. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όλη η Ευρώπη θα αρχίσει να αλλάζει, διότι το έχουμε πει και μαζί πριν τις εκλογές στη Γερμανία, ότι η αίσθησή μου είναι ότι η κυρία Μέρκελ δεν θα είναι η επόμενη καγκελάριος. Οπότε έτσι κι αλλιώς, αν αυτό επαληθευτεί, θα αλλάξουν όλοι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Άρα είμαστε σε ένα προστάδιο καινούριων συσχετισμών. Και επειδή δεν μπορεί όλα να είναι ρευστά, κάπου πρέπει να ακουμπήσουμε. Εκεί που ακουμπάς είναι στις διεθνείς σταθερές. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα της οικονομίας, να επανέλθουμε στο τι είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο Σουλτάνος, από τη δική του πλευρά, μίλησε για προοπτική συνεργασίας και επενδύσεων με την Ελλάδα. Επίσης, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στον ενεργειακό τομέα. Αναφέρθηκε στους αγωγούς, στον ΤΑΠ και στον ΤΑΝΑΠ. Άρα λοιπόν, ένα θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα και το οποίο έχει να κάνει και με την ανάπτυξη των δικτύων, θα δούμε πόσο μακριά θα πάει και αν θα συμπεριλάβει και τον interconnector, ο οποίος θα συνδέσει το καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει την ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, πιθανώς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θα δούμε αν θα υπάρξουν τέτοια σημαντικά projects. Στο μεταξύ, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το τι έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ του Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου και του Ερντογάν, όπου πραγματικά εκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία. Για να μείνω στο διεθνές δίκαιο, γυρίζω πίσω, και μιας και μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη, στην εποχή που έγινε μια άλλη ιστορική επίσκεψη. Ήταν η επίσκεψη που οργανώθηκε την εποχή εκείνη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον Ισμέτιν Ονού. Σας θυμίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η μεγάλη ιστορική επίσκεψη έμεινε ιστορική γιατί σεβάστηκε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η φιλία μας από πλευράς διεθνούς δικαίου. Και αυτό δεν είναι όλα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή ήταν ακριβώς η βάση που θεμελίωσε τη φιλία μας. Και αυτή είναι η βάση η οποία μπορεί και πρέπει να στηρίξει τη φιλία μας και τις σχέσεις μας στο μέλλον. Η Συνθήκη της Λοζάνης, η οποία για μας τους Έλληνες, αφού, όπως ξέρετε, καθορίζει μεταξύ άλλων βεβαίως και τα σύνορα και το έδαφος και την κυριαρχία της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η συνθήκη για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η συνθήκη αυτή δεν παρουσιάζει κενά. Δεν χρειάζεται ούτε αναθεώρηση, ούτε επικαιροποίηση. Η συνθήκη αυτή ισχύει ως έχει, καλύπτει απολύτως τα ζητήματα τα οποία είχε να καλύψει και τονίζω ότι ανάμεσα στα άλλα η συνθήκη αυτή δεν αφήνει περιθώρια ούτε για γκρίζες ζώνες και ρυθμίζει και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τις αντίστοιχες μειονότητες, καθορίζοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, της οποίας τα δικαιώματα γίνονται απολύτως σεβαστά. Πρώτο χαρακτηριστικό κάθε φιλίας, πραγματικής φιλίας, είναι η ειλικρίνεια. Και σας διαβεβαιώ, είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, στα όσα σας είπα, και είναι ζητήματα τα οποία εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε βαθιά. Και νομίζω ότι ισχύει και για εσάς. Σας θυμίζω, νομίζω πως είναι κοινό ρητό ανάμεσα στους δύο λαούς μας, ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πάνω σε αυτούς τους καλούς λογαριασμούς ελπίζω να χτίσουμε μια ακόμα καλύτερη φιλία από αυτή την οποία έχω. Bu anlamlı ziyaretin iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını ayrıca diliyorum. Özellikle Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma
ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Ve bunlar Lozan'da şöyle olmuş böyle olmuş, tamam eyvallah, ama biz o zaman olması gerekenleri şöyle bir an önce yapalım. Bunlar gözden geçirilirse birçok şeyin olması gerektiğini inanıyorum ki taraflarda kabul edecek. Mesela Lozan'da buradaki Türklerle ilgili Müslüman azınlık ifadesinin geçtiğinden bahsediyorsun. Doğrudur ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk ifadesi orada geçmektedir. Λοιπόν, Αντώνη, πόσο θράσος έχει ο Ερντογάν? Νομίζω το δικαιολογεί από την ιστορία του το θράσος. Δεν είναι θράσος. Ο ηγέτης, όπως και ο Έλληνας πρόεδρος, δικαιολόγησε τον τίτλο του πρώτου πολίτη της χώρας με αυτά που είπε. Έτσι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, αφού αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν και το εσωτερικό και θέλει να κρατάει σε μια γρήγορη στη χώρα, καλά έκανε και τα είπε. Το θέμα δεν είναι τελείο άλλο. Θα το πω πάλι με την αγορά για να μην παρεξηγηθώ. Εμείς είμαστε αγορά. Εγώ πουλάω. Εσύ γιατί αγοράζεις? Και οι δύο έχουμε την ίδια ευθύνη. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ανέξοδο είναι. Το τι θα γίνει στο τέλος δεν έχει καμία σχέση με το πώς ξεκινάει η συζήτηση. Γι' αυτό και λέω. Τον φίλο, τον εχθρό σου, βάλ τον όπως θέλεις, πρέπει να τον έχεις μπροστά σου. Πρέπει να ξέρεις τι σκέφτεται, πρέπει να ξέρεις πώς ενεργεί, για να ξέρεις και πώς εσύ θα αντιδράσεις προς τη θετική, την αρνητική κατεύθυνση. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα θράσους, είναι θέμα πολιτικής. Αυτός το λέει ευθύνη, ο κύριος πρόεδρος, μάλλον γιατί το αυτός δεν το τιμά. Το λέει πολιτική ευθύνη, η διοίκηση μια χώρα έχει και τα ρίσκα της. Αυτός παίρνει όλα τα ρίσκα. Σας είπα, το μεγάλο λάθος είναι άλλο, δεν είναι αυτό. Και ο επόμενος πρόεδρος, ο πριν πρόεδρος, στο κατηδίαν ή δημοσίως περίπου τα ίδια λένε. Οι θέσεις της Τουρκίας δεν είναι καινούργιες. Νομίζω ότι οι πολιτικοί μας, που εγώ έχω εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, τις ξέρουν τις θέσεις. Εξαρτάται από τη δικιά μας αντίδραση. Σας είπα, αυτός πουλάει, εμείς τι αγοράζουμε. Μάλιστα. Και πώς το εκμεταλλευόμαστε. Αντώνη, τώρα όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, υπάρχουν προοπτικές ουσιαστικών επενδύσεων πέρα των μεγάλων ενεργειακών έργων? Υπάρχει δρόμος? Γιατί είδαμε τον Ερντογάν να μιλάει και να λέει ότι οι συναλλαγές εμπορικές ήταν ελαφρά πεσμένες, μπορούμε να τις αναβαθμίσουμε, να τις ανεβάσουμε. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι, ποιες είναι οι προοπτικές ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις, δουλειές, business μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι είναι κάτι το οποίο είναι μια παλιά καραμέλα. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τον coach, τον μεγάλο coach βέβαια, και τον Τάρα να έρχονται στις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και να μιλάμε εδώ και 20-25 χρόνια για τις προοπτικές των ελληνοτουρκικών επενδύσεων. Βέβαια υπήρξε η εξαγορά κάποτε της Τούρκης Τράπεζας από την Εθνική, που τώρα έχει περάσει στον έλεγχο του Κατάρ. Τώρα στην παρούσα φάση στρατηγικά υπάρχει εκεί δρόμος να δούμε σημαντική ανάπτυξη στις σχέσεις των δύο χωρών καθαρά οικονομικώς? Νομίζω ότι τα κεφάλαια, ναι, πάλι με την καλή έννοια του όρου, δεν έχουν πατρίδα. Αυτό που έχω πει και το έχουμε πει και μαζί, που αφορά τις επενδύσεις που θα κάνει η Κίνα στο μέλλον στην Ευρώπη αναγκαστικά, ή οι ευρωπαϊκές επενδύσεις που θα φύγουν από την Κίνα, θα γυρίσουν στην Ευρώπη. Αν θα κάτσουν μερικές στην Ελλάδα, όπως και οι Τούρκες επενδύσεις θα κάτσουν στην Ελλάδα, εξαρτάται από εμάς. Αν εμείς είμαστε σοβαροί, αγαπάμε το ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας που θα παράγει πλούτο, ασχέτως αν αυτό είναι ξενόφερτο ή ελληνόφερτο. Αν εμείς το αγαπήσουμε, στρώσουμε το περιβάλλον έτσι ώστε να γίνει ελκτικό για τους ανθρώπους που έχουν λεφτά να επενδύσουν, οι Τούρκοι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα με το οικονομικό θέμα που δημιουργήθηκε και δημιουργείται συνεχώς στην χώρα, με τις υποτιμήσεις του νομίσματος. Υπάρχουν κάποιες κάστες, εκεί είναι διαμορφωμένες κάστες, που έχουν πάρα πολλά λεφτά και το πιο εύκολο και πιο γρήγορο είναι να επενδύσουν δίπλα τους για να μπορούν να τα ελέγξουν. Άρα η Ελλάδα είναι πολύ φέρνος νύφη για τους Τούρκους. Και έχουμε επενδύσεις Τούρκες που γίνονται και στο Real Estate. Και θα δούμε κι άλλες. Απλώς αν είμαστε σοβαροί σαν χώρα, θα δούμε πάρα πολλές επενδύσεις. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αποδείξει, όχι μόνο το πολιτικό μας φάσμα, αλλά και εμείς οι πολίτες. Άλλωστε, η κάθε κυβέρνηση ή το πολιτικό σύστημα στην ολότητά του είναι η απεικόνιση των Ελλήνων και λοιπόν, της θέλησής τους. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο απόσπασμα τώρα από την κοινή συνέντευξη που δόθηκε μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν. Σε μπράντε φέρ ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα εξελίχθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου. Arkadaşlarımıza, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına hep bunu söyledik. Ama bugüne kadar hiçbir netice alamadık. İşte bu da Lozan. Lozan'ı hemen
Ege'ye hasredip işi bitirmeyelim. Hiçbir bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Böyle bir şeyi hiçbir yerde ne ben ne arkadaşlarım gündeme getirmiş değiller. Όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον δεν έγινε απολύτως κατανοητό τι ακριβώς εννοεί σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Διότι αυτό που κατάλαβα από όσα είπε δεν είναι ότι ζητάει την αναθεώρηση. Άλλωστε και να τη ζήτα για την αναθεώρηση θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε την Ιαπωνία και τις άλλες 9 χώρες για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και βεβαίως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό που έχει σημασία να το τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με την κυριαρχική, με την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορά μας δηλαδή, που ορίζονται από αυτή τη συνθήκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Χαρακτηριστική ήταν η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Ταγί Περντογάν για τις τουρκικές προκλήσεις στην Αγία Σοφιά, αλλά και για την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε στο Φετιγέ Τζαμί, για παράδειγμα, να κάνουμε μια θρησκευτική λειτουργία ορθόδοξη, όπως αντιστοίχως κακώς κατά τη γνώμη μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα στην Αγία Σοφιά. Ένταση στο Αιγαίο, κυπριακό, προσφυγικό, θρησκευτικές ελευθερίες και αντιμετώπιση των μειονοτήτων ήταν τα θέματα που άνοιξαν τη βεντάλια των κοινών δηλώσεων Τσίπρα-Ερντογάν, με τους δύο ηγέτες να σηκώνουν το γάντι και να επιδίδονται σε πινκ-πονγκ με κατέρωθεν αιχμές. Σουάντα, 150.000 όραδα. Batı Trakya'da Müslüman, Türk, Pomak azınlık var. Bunların hukukunu herhalde araştırmak, korumak, özellikle de Yunanistan'daki yönetimin görevi olsa gerek. Bunu da Sayın Başbakan'la paylaştık. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένος σε σχέση με το αν αυτό που θέτει στο τραπέζι είναι τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση ή την ορθή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης, διότι ακόμα και στο ζήτημα που έθεσε για τη Θράκη σε σχέση με τους μουφτίδες αναφέρθηκε στην ορθή τήρηση και όχι στην αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με τη Θράκη το εξής. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αλλά και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, πρέπει να αποτελέσουν μοχλό έλξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Meselesi çözülememiştir. Orada baş müftüyü seçimle değil, atamayla geldiğini görüyoruz. Peki Lozan ne diyor? Lozan seçim diyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de şu anda Patrik seçimle mi geliyor, atamayla mı geliyor? Και με την ευκαιρία να πω ότι η δική μας η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη μέρημνα για τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες και ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε είδους μειονότητα και στις θρησκευτικές. Και βεβαίως συμμερίζω με την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο, σε σχέση με την αναβάθμιση των συνθήκων. Στα ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, όμως, που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών. Εκεί θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας, γιατί θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Και το πρόγραμμά μας, το μεταρρυθμιστικό, γιατί αυτό αφορά δική μας υπόθεση, την οποία και θα υλοποιήσουμε. Sürekli iç meselemiz olarak görmek, tabii güzel mesele, güzel bir düşünce. Bizim ona aykırı bir şey söylememiz mümkün değil. Ama müsaade ederlerse en azından ricada bulunmamız herhalde isabetli olur. Çünkü soydaşımızdır. Onların hukukuyla da biz dostluğumuza güvenerek ilgilenmemiz lazım. Ο Ταγί Περντογάν επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της έκδοσης των 8 πραξικοπηματιών, όπως φάνηκε και από την ειδική ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου στον Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ένα κράτος δικαίου. Βασική αρχή αυτού του κράτους δικαίου είναι η διάκριση μεταξύ των εξουσιών. Συνεπώς, στην Ελλάδα η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη και οι αποφάσεις της γίνονται απολύτως σεβαστές από όλους μας. Görüşerek Türkiye'de biliyorsunuz işkence, idam böyle bir şey söz konusu değil. Bunların Türkiye'ye iadesi de mümkündür. Çünkü bunlar bir darbe gerçekleştiren kişilerdir.
Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmelerde azınlık sorunlarını da ele aldık. Bu bağlamda Batı Trakya Türk azınlığının... Πάντως, πέρα από τις εκατέρωθεν αιχμές, οι δύο ηγέτες δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα βήματα που έγιναν κατά τις συναντήσεις τους για εμβάθυνση της συνεργασίας σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο προσφυγικό. Να δούμε τι θα γίνει αύριο στην επίσκεψη του Ερντογάν στη Θράκη, όπου σήμερα το χαρακτήρισε σαν σοβαρή πληγή την κατάσταση στην Δυτική Θράκη. Εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι μαζί μας και η κυρία Βασιλική Τζοντζάτου. Να δούμε σιγά σιγά και τα θέματα των δανείων και ό,τι υπάρχει από το Μέγαρο Μαξίμου και το επίσημο δείπνο. Θα συνδεθούμε για να συνημερώσουμε αμέσως. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στον δείπνο που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προς τιμήν του καλεσμένου Σουλτάνου, Πρόεδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, και όπου είδαν προηγουμένως και την σύντομη ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και τη σύντομη ομιλία του ίδιου του Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για προοπτική επενδύσεων από κοινού Ελλάδας και Τουρκίας και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα και στους αγωγούς. Στο μεταξύ, να καλωσορίσω την κυρία Βασιλική Τζοντζάτου, η οποία είναι μαζί μας. Να πάμε στα θέματα τα οποία είναι τα θέματα που έχουμε κάθε Πέμπτη βράδυ. Είναι τα θέματα των δανείων. Ο Ερντογάν είναι εδώ σήμερα. Αύριο θα είναι στη Θράκη. Μεθαύριο δεν θα είναι. Τα δάνεια όμως και οι πληστηριασμοί, οι οποίοι χθες δεν έγιναν και αναβλήθηκαν. Φαντάζομαι, Βασιλική, τα πινάκια θα είναι full για την επόμενη Τετάρτη. Ναι, βέβαια. Δεν έγιναν είναι εδώ και θα μας κυνηγάνε. Στη Θεσσαλονίκη έχουν εποχή συμβολιογράφη, αλλά στην Αθήνα δεν έχουν. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι επεισόδια. Με δακρυγόνα και αυτά, δεν είναι καταστάσεις αυτές. Βέβαια, ο κόσμος τα κάνει, μάχεται για να σώσει το σπίτι του. Ναι. Τώρα προχωράνε οι τράπεζες σε πωλήσεις, εκτός από τη Eurobank. Τώρα ξεκινάει και η Αλφα να πουλήσει δάνεια πολύ μεγάλου ύψους, από τα οποία το 70% είναι καταναλωτικά. Το 30% είναι επιχειρηματικά, που αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ξεκινάει πλέον να πουλάει και αυτή τα δάνεια. Και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από μια μεγάλη εταιρεία από το εξωτερικό, η οποία θέλει να αγοράσει τα δάνεια, θέλει να ασχοληθεί με τα αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ας πούμε της Euromedica, η οποία χρωστάει 400.000. Φαίνεται ότι αυτό το δάνειο το οποίο το μνημονεύσαμε, επιτέλους πωλείται. Ναι, με ένα σημαντικό discount, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μια εξέλιξη η οποία είναι ενδεικνυόμενη. Ναι, αυτή όμως η εταιρεία εξειδικεύεται σε να διαρθρώσει επιχειρήσεων, ναι. Και μάλιστα έχει κάνει ιστορία και στην Αργεντινή, έχει ασχοληθεί και στην Ινδονησία μετά την πτώχη, μετά την κρίση που υπήρχε εκεί, που σημαίνει είναι πάρα πολύ έμπειρη και σίγουρα έχει προοπτικές για να αναλάβει την αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κι άλλες. Και έχουμε και κάτι πρωτότυπο. Στη Ζαχάρο αποφάσισε ο Δήμος Ζαχάρος, ο οποίος έχει 15 εκατομμύρια περιουσία, περιουσιακά στοιχεία, να κάνει μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα αγοράσει τα δάνεια των συμπατριωτών τους, και, δηλαδή θα το αγοράσει το 10%, ελπίζει δηλαδή θα το αγοράσει το 10% της αξίας, συνέχεια θα τα αποπληρώσουν οι δανειολήπτες με μια προσάυξη μόνο 2%. Αυτό εντάξει, είναι μια καλή σκέψη, είναι στη θεωρία. Νομικοί ασχολούνται με το κατά πόσο θα μπορεί να σταθεί μια εταιρεία ειδικού σκοπού και το ερώτημα είναι κατά πόσο θα αφήσουν οι τράπεζες να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως ξέρουμε, πολύ τα δάνεια ή σε ξένα φαντς ή σε εταιρείες διαχείρισης. Αυτό είναι τώρα κατά πόσον το νομικό πλαίσιο είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Πάντως, λοιπόν, σαν σκέψη είναι καλή, σαν είναι αγωνιστές και μπράβο τους. Να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Capital, το οποίο λέει ότι υπό το φόβο των πληστηριασμών έχουν αυξηθεί οι ρυθμίσεις των τραπεζών κατά 10% και έχουν προστρέξει οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους, να προχωρήσουν, να ρυθμίσουν και να αρχίσουν να πληρώνουν. Το ερώτημα είναι πόσο μπορούν να κρατήσουν αυτές τις ρυθμίσεις. Ναι, πόσο θα κρατήσουν, αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί τα περισσότερα στα δύο δάνεια που είχαν κάνει ρύθμιση παλαιότερα έγινε κόκκινο. Λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι αφενός δεν έχουν χρήματα οι οφειλέτες, αφετέρου οι τράπεζες είναι λίγο παράλογες στις απαιτήσεις που έχουν. Δηλαδή,
ναι, μεν λένε μία αρρύθμιση, μία λύση, του λέει εντάξει, φέτος θα πληρώνεις, λέμε θεωρητικά 100 ευρώ, αλλά μετά από δύο χρόνια που τελειώνει, η αρρύθμιση θα πληρώνει 800. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βρει αυτά τα χρήματα ο δανειολήπτης. Πολλοί τώρα μέσα στον πανικό τους πηγαίνουν και υπογράφουν. Γιατί και εντάξει, πάλι του λένε εντάξει, μετά από δύο χρόνια, έλα πάλι να το συζητήσουμε. Αυτό βέβαια που πρέπει να προσέξουν όλοι οι δανειολήπτες στην υπογραφή της νέας σύμβασης είναι το εξής. Να ρωτήσουν πόσο θα ανέβει το δάνειο κατά τον χρόνο αποπληρωμής. Δηλαδή, ήταν ένα δάνειο συγκεκριμένο σε πελάτη, σήμερα μου το έλεγε, που ήταν 20.000. Του λέει, έλα να σου κάνουμε μία αρρύθμιση, θα πληρώνεις, λέει, 100 ευρώ. Και μετά πήγαινε 60.000. 20.000 πήγαιναν 60. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή δεν είναι συμφέρουσα λύση για το δανειολήπτη. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν όλοι, πριν κάνουν τη ρύθμιση, να συμβουλεύονται ένα ειδικό και να κοιτάζουν πόσο, ποιο θα είναι το τελικό ποσό αποπληρωμής. Βέβαια, μέσα μία πρόχειρη λύση, προκειμένου αν δει ότι κινδυνεύει και πληστηριασμό, καλό θα είναι να υπογράψει μία σύμβαση, αλλά χωρίς να είναι δεσμευτική και να υπογράψει σύμβαση η οποία είναι στα μέτρα του, που μπορεί αφενός να την αποπληρώσει και αφετέρου να έχει μικρή βόση. Και να του κάνει ένα κούρεμα και στο κεφάλαιο και στους τόκους, δηλαδή να λοιπόν, του κόψει. Την προσεχή Τετάρτη είναι προγραμματισμένοι να γίνουν 18 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αυτοί μπορούν όμως να αποτραπούν την τελευταία στιγμή κατόπιν ρύθμισης της οφειλής. Βλέπεις, Βασιλική, εσύ να υπάρχει αυτή η αντίδραση, ή έστω την τελευταία στιγμή η ίστατη αντίδραση των δανειοληπτών για να αποτρέψουν τη DNA για πληστηριασμού? Βεβαίως και μπορούν. Να πάνε στην τράπεζα και υπογράψουν μια νέα ρύθμιση, οπωσδήποτε αποτρέπει το πληστηριασμό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό γρήγορα. Γιατί όταν πας να υπογράψεις μια ρύθμιση στην τράπεζα, οπωσδήποτε τη μελετάει πρώτα και στη συνέχεια σου απαντάει. Αλλά αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά βέβαια δεν σημαίνει θα υπογράψει ό,τι να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε να δούμε λίγο τα επιχειρηματικά δάνεια και να μας εκτιμήσεις λίγο αν βλέπεις ότι εκεί μπορεί να υπάρξει πρόοδος και γιατί μέχρι τώρα κατ' ουσίαν οι τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει στις πωλήσεις επιχειρηματικών δανείων. Θα μου επιτρέψεις, μια που είμαι στο πάνελ και με πολύ σεβασμό στην κυρία Τζοτζάτου, έχω αντίθετες απόψεις και θα τις εκφράσω. Κυρία Τζοτζάτου, σωστά κάνει και συμβουλεύει τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τα χρήματα των τραπεζών δεν είναι δικά τους. Είναι δικά μας όλων των Ελλήνων καταθετών. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα δάνεια δεν είναι ίδια. Κάποιος έχει πληρώσει το 60-70% και ζορίζεται στο υπόλοιπο για εύλογες αιτίες. Πολύ σωστό. Έτσι. Βέβαια. Και κάποιος έχει πληρώσει το 10% που δεν του ανήκει το σπίτι θεωρητικά, νομικά του ανήκει, στην ουσία δεν του ανήκει και δεν το έχει πληρώσει. Και η ελληνική οικονομία είναι ένα σακούλι. Ό,τι δεν πληρώσει ο ένας θα το πληρώσει ο άλλος. Οπότε όταν γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση, τα λεφτά δεν έρχονται από τον ουρανό και πάνε στον ουρανό. Τα λεφτά είναι στη γη, είναι λεφτά όλων των υπολείπων δικά μας. Στο τέλος της ημέρας λοιπόν, αν εμείς χάσουμε, δεν έχω εγώ χρήματα στην τράπεζα, αλλά λέω όποιος έχει χρήματα στην τράπεζα. Αν την επαύριο η τράπεζα καθίσει κάτω γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει λόγω του ότι κάποιοι πήραν δάνεια και θεωρούν ότι αυτά πρέπει να τους χαριστούν απριόρι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καταθέτης θα χάσει τα λεφτά του, ενώ ο άλλος που έχει πάρει, καλός και αυτός, συμπολίτης μας, έχει πάρει ένα δάνειο για το σπίτι, αν δεν το πληρώσει, αυτός θα μείνει με ένα σπίτι και τα λεφτά δεν θα χαθούν, θα τα πληρώσω εγώ που δεν έχω πάρει δάνειο. Δεν γίνεται αυτό στη χώρα. Ήδη γίνεται μια αναδιανομή έξαλλη, κατά την άποψή μου, όπου από τα ταμεία γίνεται αναδιανομή στον ιδιωτικό τομέα, επειδή εγώ μπορώ να μιλήσω για τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι τα στελέχη πληρώνουν νίκα το μήνα 2.480, 35.000 το χρόνο. Και κάποιοι δεν δηλώνουν καν τους εργαζόμενους. Μέχρι πού θα φτάσει η αναδιανομή? 70-80% οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 40-50% οι εταιρείες με την διανομή των κερδών. Υπάρχει και ένα τέλος. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει μια λογική. Η λογική λέει το εξής. Ο άνθρωπος να μην χάσει το σπίτι του, ναι, δεν θα είναι δικό του όμως. Μπορεί να το κάνει, όπως είχε πει ο κύριος Σάλλας παλαιότερα, ένα sale and lease back, δηλαδή να του πει θα κάθεσαι SAE, θα πληρώνεις όχι 50 ευρώ το μήνα, γιατί εγώ ας πούμε που μένω σε νίκη πληρώνω 300 ευρώ το μήνα. Θα πληρώνεις ένα εύλογο ποσό σαν να το έχεις νοικιάσει. Τα παιδιά σου αν θέλουν αργότερα να το πάρουν θα το πληρώσουν σε μια εύλογη τιμή της τότε αξίας, αλλά όχι χαρίσματα και προς Θεού. Πρέπει να σταματήσει αυτό, για τον οποίο λόγο φτάσαμε εδώ, αυτή η πολιτική ανασφάλεια. Άλλοι το λέγανε φθαρσός όπως σήμερα. Άλλοι το εννοούσανε όπως προχθές. Μην πληρώσετε, κάτι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λεφτά να χαριστούν. Μην πληρώσει, χάνει το σπίτι. Κάτι δεν είναι, κυρία Τζοτζάτου. Πάμε να δούμε. Αν δεν πληρώσει, χάνει το σπίτι, τέλος. Και αν δεν είσαι σωστός δανειολήπτης,
να πηγαίνεις, όπως είπατε πολύ σωστά και συμφωνούμε, να έχει συνεργασία με την τράπεζα. Βέβαια. Οι τράπεζες δεν είναι τα θεριά. Γιατί αυτές, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μπουν σε πληστηριασμό. Δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν τα σπίτια. Το κάνουν για λόγους ισορροπίας του συστήματος. Γιατί έχουν έλεγχο και θα πρέπει να αποδείξουν ότι η ταμπέλα που λέει τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να διατηρηθεί. Λοιπόν, γιατί αν δεν διατηρηθεί, θα κλαίμε όλοι μαζί και η χώρα μαζί. Πάμε να δούμε τώρα τα νούμερα. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, ειδικότερα και φυσικά την κυρία Ντουζάτου. Αναφέρεται λοιπόν ότι από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 101,8 δις στην εκκίνηση του στόχου τον Ιούνιο του 2017, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Από εκεί λοιπόν, μέχρι τα τέλη του 2019, προβλέπεται ότι δάνεια ύψους 21,1 δις, που τώρα δεν εξυπηρετούνται, θα πρέπει να αναταξινομηθούν προς εξυπηρετούμενα. Το ποσό αυτό αναλύεται σε αναταξινομήσεις 8,6 δις ευρώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, 2,6 δις στο καταναλωτικό και 9,6 δις στο επιχειρηματικό. Μπορούν αυτά τα νούμερα ξαφνικά να γίνουν από κόκκινα πράσινα δάνεια σε τέτοια έκταση, δηλαδή σε 21,1 δις μέχρι τα τέλη του 2019, είναι κάτι το οποίο είναι εθεροβάμονες εκείνοι οι πιστωτές που βάζουν αυτούς τους στόχους? Αν με ρωτάς, αν μου επιτρέπει η κυρία Τζοζιάδου να απαντήσω, ναι. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί, ότι η επιτυχία και η ευτυχία των τραπεζών είναι να αποκαλύψουν μέσα αυτό το σύνολο των κόκκινων δανείων περίπου το 20-22% που είναι δυνάμενοι να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Αυτό λοιπόν που τοποθετήθηκε θεωρητικά είναι η απεικόνιση αυτού του μελήματος. Δηλαδή να βρούνε ποιοι μπορούν και να πληρώσουν για να μην χάσουν τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η έναρξη των πληστηριασμών, εκτός από το ότι προσπαθεί να κάνει υγιές το σύστημα, διότι η τράπεζα, γιατί μπερδευόμαστε. Και τα επόμενα χρόνια θα ξεμπερδευτεί πλήρως, αισθάνομαι, στην Ευρώπη. Οι τράπεζες θα γίνουν με την κλασική που ξέραμε εμείς παλαιότερη έννοια των τραπεζών. Σου κρατάω τα λεφτά σου, τα δανείζω και τα εισπράττω. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μια τράπεζα τι κάνει. Το εμπόρευμά της ποιο είναι? Είναι χρήμα. Αν δεν διακινεί αυτό το χρήμα, κλείνει. Μα διακινούν χρήμα όμως οι ελληνικές τράπεζες. Για να διακινήσουν χρήμα, σημαίνει ότι κάποιοι εμπιστεύονται τα λεφτά τους και τα λεφτά που εμπιστεύεται η τράπεζα σε κάποιους άλλους τα γυρίζουν. Διότι οι τράπεζες παίρνουν τα λεφτά που πληρώνει στις δόσεις, ο καθένας σοβαρός συμπολίτης μας πληρώνει τη δόση και τα ξαναδίνουν. Και το έχουν ανάγκη να το κάνουν γιατί δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά. Άρα είναι υποχρέωση των τραπεζών και ευθύνη των τραπεζικών στελεχών, που εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί και δημόσια, τους έχω πλήρη εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουν και την ιστορία του καθενός, ξέρουν και τι δερίσματα έχει, πού μπορεί να πατήσει. Απλώς η πολιτική βούληση διαχρονικά, όχι σήμερα, για να μην αδικούμε τη σημερινή κυβέρνηση, δεν τους έδωσε το δικαίωμα να ελεγχθούν. Και το δεύτερο, που το ξέρεις, το ξέρω, ότι για να ελεγχθείς, κυρία Τζοτζάτο, ως νομικός το ξέρει καλύτερα από όλους μας, πρέπει να έχεις ένα πεδίο νόμων να μπορείς να υπογράφεις ως αποσφυλακή. Διότι εδώ φοβάσαι να έτσι δεν είναι, κύριε Τζοτζάτου. Είναι το τραπεζικό στελεχό. Πώς θα υπογράψει ο τραπεζικός άνθρωπος, σαν και εμάς είναι. Οικογένεια έχει, δουλίτσα κάνει, δεν πάει φυλακή γιατί θέλει να κάνει τη δουλειά του. Ναι, άρα τι θέλω να πω. Είναι πολιτικό το πρόβλημα, όπως στη χώρα μας. Ευτυχώς και δυστυχώς όλα τα θέματα είναι θέματα πολιτικής. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Σιγά σιγά να μπορούν οι τηλεθεατές μας να κάνουν τις ερωτήσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους, να ζητήσουν ό,τι συμβουλές θέλουν. Μου επιτρέπεις πριν το κλείσουμε να πω κάτι που το ξέχασα. Συγχωρήστε με, κυρία Τζοτζάτου μου. Αλλά πρώτος δεν είχα την χαρά και την ευτυχία να είμαστε μαζί. Αυτό που δεν είπαμε και νομίζω ότι αδικούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πολύ διαβασμένος, πολύ ετοιμόλογος και είπε ό,τι έπρεπε να πει. Νομίζω ότι ήταν μια καλή στιγμή του Πρωθυπουργού μας. Να λέμε και τα καλά. Λοιπόν, κυρία Τζοτζάτου, πάμε να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει. Πάμε να δούμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τους δανειολήπτες για να μπορέσουν να βρούνε κάποιες ισορροπίες σε σχέση με τις οφειλές που έχουν, διότι σίγουρα άλλες ήταν οι οφειλές στην αρχή και άλλα είναι τα δεδομένα σήμερα. Βέβαια. Καταρχάς να πω έτσι κάτι ευχάριστο. Με το νόμο Κατσέλη βγήκε μια απόφαση που για χρέος 800.000, φανταστείτε 800.000, πολύ μεγάλο χρέος, έγινε δεκτή αίτηση και του έβαλε να πληρώνει 600 ευρώ το μήνα δόση. Δηλαδή είναι πολύ καλό, γιατί συνήθως όταν βλέπουν οι δικαστές τόσο μεγάλα ποσά το απορρίπτουν και θεωρούν ότι είναι δόλια η υπερχρέωση αυτή. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχε 800.000, πάνω από 800.000 χρέη είχε και σε εφορία και σε ταμεία και προς τις τράπεζες.
Και μάλιστα είναι και χρέη από leasing, γιατί μέχρι τώρα εξαιρούσαν τα χρέη από leasing. Ναι, πάμε. Τα εξαιρούσαν τα χρέη από leasing, γιατί πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να ταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Και το ευχάριστο είναι ότι βγήκε από αυτή η απόφαση, η οποία είναι ελπιδοφόρα. Πραγματικά δίνει ελπίδα σε πολύ κόσμο ότι μπορούν με το να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη να πετύχουν να δίνουν μια μικρή δόση προκειμένου να σώσουν την περιουσία τους. Γιατί με άρα εδώ πήγαμε από πόσο σε πόσο, για να το επαναλάβουμε αυτό το κούρεμα. Δεν είναι η τελική απόφαση, είναι προσωρινή. Αλλά από 800.000 που χρωστάει, το έβαλε να πληρώνει, έγινε δεκτή η αίτηση, προσωρινή. Και να δίνει 600 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Δεν την απέρριψε. Γιατί και είναι 600 ευρώ το μήνα, είναι πολλά, αλλά σίγουρα και το αρχικό δάνειο είναι τεράστιο σε σχέση με αυτό το οποίο δίνει. Πρωτοβάθμια απόφαση, βέβαια. Έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά, δεν κοίταξε, έχουν τελεσυνδικήσει. Όχι, βέβαια, αλλά αν πάει καλά η πρώτη, πολλές φορές όταν υπάρχουν καλά επιχειρήματα και γίνει δεκτή η πρώτη, μετά γίνεται η δεύτερη. Σίγουρα. Αλλά ξέρετε ότι οι πρώτες αποφάσεις είναι σχετικές. Οι δεύτερες είναι διαβάζουν δικαστές. Και όταν φτάσει στον Αεροπάγο, πάμε στην κυρία Ρένα. Πάμε να ακούσουμε την τηλεθεάτριά μας. Ελάτε, κυρία Ρένα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να μου πείτε το εξής. Έχω το εξής πρόβλημα. Έχω πάρει ένα δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Ήταν παλαιά Millennium σε ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς πλήρωνα 400 ευρώ μηνιαίως. Έχει πάει τώρα 1000. Εξακολουθώ με πολύ μεγάλο αγώνα και το πληρώνω πουλώντας διάφορα προσωπικά μου αντικείμενα πολύτιμα. Όμως το πρόβλημά μου είναι άλλο. Ενώ εγώ έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, διότι από τα 150 τους έχω δώσει 140, ασχέτως αν μου λένε αυτοί ότι χρωστάω 200. Μπράβο, για είδατε τόπους, που σας τα λέω. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Η κόρη μου έχει πάρει ένα δάνειο με το οποίο πλήρωνε 1200 ευρώ το μήνα πάλι σε ελβετικό και μπήκα εγώ εγγύητρια και τώρα της το έχουν πάρει 3200 και δεν μπορεί να πληρώνει αυτά τα χρήματα και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπορέσω ποτέ. Τι μπορώ να κάνω, διότι την κόρη μου την αγαπώ και θέλω να τη στηρίξω και είμαι εγγύητρια, όμως τι μπορούμε να κάνουμε, σας παρακαλώ. Είναι το θέμα του εγγύητη τώρα, Βασιλική. Εδώ εσύ την έχεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό το ζήτημα. Ναι, καταρχάς είναι το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου. Όπως είπε η κυρία, πράγματι έχει πάρει 150.000, έχει δώσει 140 και χρωστάει 200. Αυτή είναι λόγω της... Πράγματι χρωστάτε 200, δεν σας κοροϊδεύει η τράπεζα, γιατί λόγω της αλλαγής ισοτιμίας υπάρχει αυτή η διαφορά. Και δυστυχώς, όποιος έχει δάνει στο ελβετικό φράγκο, λόγω της αλλαγής ισοτιμίας, όσο και να πληρώνει, δεν θα τελειώσει ποτέ. Πιστέψτε με. Αυτό είναι ένα φαινόμενο να ανεβαίνει, εκτός αν δίνετε μια υπερβολική δόση. Το ίδιο έχει πάθει και η κόρη σας, η οποία έχει αυτό το δάνειο. Η λύση, η μοναδική λύση που έχετε αυτή τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνετε ότι και δύο. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν είναι, εντάξει, ανεξάρτητα από το ηθικό. Είναι και οικονομικό και ηθικό για μένα να φύγω από εγγύητρια. Ναι. Για να φύγετε από εγγύητρια, εντάξει, υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Τώρα ο εγγύητης έχει πολλά όπλα και μπορεί να μηνθεί. Αλλά το κακό είναι ότι έχετε κι εσείς δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Εγώ θα πρότεινα να κάνετε μία αγωγή που κάνουν όλοι οι δανειολήπτες που είναι σε ελβετικό φράγκο και να ζητήσετε να πληρώσετε το δάνειό σας ευρώ στην ισοτιμία που υπήρχε, όχι κατά το χρόνο εκταμίευσης. Ήταν ελβετικού φράγκου σε ευρώ, που σημαίνει αν έχετε πάρει 150.000 και έχετε δώσει 140. Δεν χρωστάτε αυτή τη στιγμή, εάν 200, δεν χρωστάτε 200, αλλά θα αφαιρεθούν τα ποσά που έχετε δώσει βάσει με την ισοτιμία ελβετικού φράγκου. Αυτό θα γίνει με ποια νομική διαδικασία, Βασιλική, μόνο να το πούμε. Με απόφαση δικαστηρίου. Δικαιώνονται οι περισσότεροι που έχουν πάει στα δικαστήρια. Έχουν βγει και αποφάσεις του εφετείου. Δικαιώνονται πραγματικά. Είναι ο μόνος τρόπος δικαίωσης. Τώρα, πρέπει να κάνω αγωγή. Βεβαίως για ελβετικό φράγκο και να ζητήσετε να πληρώσετε κατά την ισοτιμία που υπήρχε κατά το χρόνο εκταμείωση του δανείου. Γιατί όταν πήρατε το ελβετικό φράγκο, ξέρω γιατί το πήρατε, ήταν πραγματικά δελεαστικό το προϊόν του ελβετικού φράγκου, γιατί είχε πολύ μικρό επιτόκιο. Και χρήματα τότε. Τώρα δεν βγάζω αυτά τα χρήματα. Και να βγάζατε, δυστυχώς, λόγω της αλλαγής ισοτιμίας, όσο και να πληρώνετε, το δάνειο σας ανεβαίνει. Σας είπα, είναι ένα φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι συνεπέστατη. Ό,τι άλλο θέλετε, παίρνετε την κυρία Ντοτζάτο αμέσως μετά το πέρας εκπομπής. Εκπομπή τελειώνει. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Μια τελευταία. Ελάτε, κύριε Γιώργο, έχουμε ελάχιστο χρόνο, σας ακούμε. Κύριε Μπορμπουζούκη,
Μπουρβουλέη, ήθελα να σου πω και την Τράπεζα Αττικής. Μάλιστα. Τι να πούμε για την Τράπεζα Αττικής, πόσα λεφτά θα χάσουν οι επενδυτές? Όχι πόσα, σε ποια αύξηση θα κάνουμε? Πού θα γίνει αύξηση? Ναι. Μα δεν βλέπετε ότι η αύξηση πάει να γίνει ψηλότερα από τις τρέχουσες τιμές? Λοιπόν, αισθάνεστε εκεί ότι μπορεί ένας επενδυτής να έχει μέλλον? Θα μπουνε, αν πετύχει αυτή η αύξηση, θα γίνει με έναν τρόπο τον οποίο πρέπει να φάμε ολόκληρη εκπομπή για να το αναλύσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy.